Έχουμε την χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην όμορφη Ελλάδα, να βρίσκεται ένας γνωστός ηθοποιός αλλά και συγγραφέας, ο κύριος Κώστας Κρομίδας. Κύριε Κρομίδα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Κόσμος FM. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη προσφώνηση. Αν θέλετε όμως μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να μιλάμε στον πληθυντικό. Όπως θέλετε. Δημήτρη και πάνω. Να πούμε, Δημήτρη, ότι ο Κώστας είναι απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου. Βεβαίως σε ακούμε. Να πούμε την καλησπέρα μου λοιπόν καταρχάς σε όλους εσάς που με ακούτε, είτε είστε εκεί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή των ΗΠΑ να ακούνε οι Έλληνες. Καλησπέρα και στους ανθρώπους που ακούνε ίσως διαδικτυακά την εκπομπή σας, γιατί και εγώ πριν από λίγο σας άκουγα διαδικτυακά. Πολύ μεγάλη μου χαρά. Γιατί έχω αρκετούς αναγνώστες, πρέπει να σας πω, και στην Αμερική και ειδικά στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς τώρα βέβαια να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά, μόλις έτσι αλλάξουν λίγο τα μέτρα και μπορέσουν και τα καταφέρουν κάπως να έρθουν για διακοπές το καλοκαίρι να διαβάσουν και τα ελληνικά μας βιβλία. Τώρα, εδώ που κυκλοφορεί και στην Amazon, θα τα πούμε αυτά. Να επιτρέψουμε στον Πάνο το Σατζόγλου να πει δύο λόγια για σένα, Κώστα, πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τον ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον. Ναι, να πούμε πως ο Κώστας είναι απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου, ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια υποκριτικής και χορού. Συμμετείχε στα χωρικά της Ζουζού Νικολούδη για 2 χρόνια. Έχει παίξει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, δηλαδή αν τον ανιχνεύσετε λίγο στο διαδίκτυο θα καταλάβετε για ποιον μιλάμε. Έχει παίξει λοιπόν στο θέατρο και στο σινεμά και συμμετέχει στον 3ο και 4ο κύκλο της δημοφιλής αγγλικής τηλεοπτικής σειράς The Duels. Καλησπέρα στην Ελλάδα, καλημέρα και από μένα αγαπητέ Κώστα Κρομίδα. Λοιπόν, είπε 2 λόγια για σένα σαν ηθοποιό και σαν συγγραφέα και σε καλησπερίζει και ο Πάνος και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Κρομίδας δεν έχει τη δυνατότητα να ακούει και τους δυο μας ταυτόχρονα. Στον αέρα έχει τη δυνατότητα να ακούει εμένα, επειδή μιλάω από το μικρόφωνο, ο Πάνος μιλάει μέσω τηλεφώνου. Ναι, σας άκουσα πριν. Ευχαριστώ πολύ, ναι, ευχαριστώ πολύ τον Πάνο. Να πούμε 2 λόγια για το βιβλίο σου, το οποίο έχει κάνει πολλές επανεκδόσεις. Ναι, το τελευταίο μου βιβλίο, η Εβόρα, αυτός είναι ο τίτλος, εκδόθηκε ουσιαστικά πριν από 1,5 μήνα στην Ελλάδα και έκανε τη δεύτερη του ανατύπωση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι το 8ο μου μυθιστόρημα η Εβόρα και πραγματικά μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά διότι ανακάλυψα ότι ο κόσμος μέσα στην καραντίνα διάβασε πολλά περισσότερο τα παλιά μου βιβλία και με το που εκδόθηκε αμέσως μετά τη λήξη της καραντίνας στις 11 Μαΐου εκδόθηκε το βιβλίο, το αγκάλιασε αυτή την ιστορία η οποία όλος τυχαίως είναι ένα βιβλίο που μιλάει και πολύ για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, μιλάει για όλο αυτό το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον άνθρωπο και ταυτόχρονα πίσω από όλα αυτά τρέχει και μια πολύ δυνατή ιστορία με την Αριάδνη σε ένα χωριό της Έδεσας. Στην Παναγίτσα της Έδεσας, εκείνη η Εβόρα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί δεν το περίμενα ότι ο κόσμος με όλα αυτά που περάσαμε, εντάξει, εμείς που τα περάσαμε πολύ λιγότερο, εσείς στην Αμερική τα ζήσατε πολύ πολύ πιο έντονα εννοείται, ότι ο κόσμος θα συνέχισε να διαβάζει, θα έχει όρεξη να διαβάζει, δείχνει ότι αγάπησε πολύ την ιστορία αυτή την Εβόρα και συνεχίζει να την αγαπά. Λαμβάνω καθημερινά δεκάδες μηνύματα και από Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και από Έλληνες που ζουν σε όλο τον κόσμο, πραγματικά. Και έχω, σας είπα και πριν, πολλούς στην Αμερική, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να γυρίσουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, είναι μεγάλη χαρά για μένα και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και τη δυνατότητα να μιλήσω. Δεν είχα πολλές φορές την ευκαιρία να μιλήσω σε ανθρώπους στο εξωτερικό και είναι πολύ ωραίο αυτό το βήμα που μου δίνετε και σας ευχαριστώ. Βέβαια, είναι δικιά μας χαρά και τιμή. Και βέβαια εδώ ο κόσμος σας ξέρει περισσότερο σαν ηθοποιό, είναι ευκαιρία να γνωρίσει και την άλλη πτυχή της δουλειάς σας που είναι εξίσου τρυφερή και συναισθηματική. Πείτε μας 2 λόγια για αυτήν ακριβώς τη διπλή εμπειρία του να είναι κανείς να υπηρετεί 2 διαφορετικές μορφές τέχνης όπως είναι η τέχνη του ηθοποιού και συνάμα να είναι και συγγραφέας να υπηρετεί τον λόγο από την άλλη του μορφή
την μορφή του συγγραφέα. Νομίζω ότι οι δύο αυτές οι ιδιότητες που έχω βοηθάνε μία την άλλη. Θεωρώ ότι ο τρόπος που γράφω με έχει επηρεάσει πάρα πολύ από το γεγονός ότι υπήρξα και συνεχίζω να είναι ηθοποιός. Έτσι, έχω δουλέψει πάρα πολύ στο θέατρο, στην τηλεόραση. Η τελευταία μου μεγάλη συμμετοχή, που φαντάζομαι πολλοί Έλληνες της Αμερικής θα την έχουν δει, είναι στην αγγλική σειρά The Darrells, όπου συμμετείχαν πολλοί Έλληνες ηθοποιοί. Έτσι, έπαιξα στην τρίτη και στην τέταρτη σεζόν. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα σε μια μεγάλη, ξένη, μεγάλη παραγωγή στο εξωτερικό. Υποτίθηκαν ένα αστυνομικό διευθυντή στην Κέρκυρα την δεκαετία του 30. Όλο αυτό όμως εμένα, το κομμάτι της εμπειρίας που είχα ηθοποιός, με είχε επηρεάσει πολύ ως συγγραφέα. Διότι αυτό που χαρακτηρίζει, τουλάχιστον από τις κριτικές που γράφονται και από τα πράγματα που λένε οι αναγνώστες, αλλά και οι πιο σχετικοί αυτοί που γράφουν κριτικές, ας πούμε, οι bloggers ή οι διάφοροι που γράφουν σε περιοδικά, είναι ότι την γραφή μου τη χαρακτηρίζει το κινηματογραφικό ύφος. Δηλαδή, έχω επηρεαστεί πολύ από το γεγονός ότι είμαι ηθοποιός. Οι ιστορίες μου μιλάνε στις καρδιές των ανθρώπων. Τις βλέπουν σαν κινηματογραφικές ταινίες, σαν πολύ ωραίες, ίσως σαν μια πολύ ωραία σειρά στην τηλεόραση, με επεισόδια ανάλογα με τα κεφάλαια. Και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι τελευταία, λίγο πριν την καραντίνα, συζητάγαμε πολύ εδώ στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα από τα βιβλία μου σύριαλ. Τώρα προς το παρόν έχουν παγώσει όλες οι παραγωγές με όλα αυτά που είπαμε, με όλη την κατάσταση που κρατεί. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον κάποια από τα βιβλία μου θα γίνει στη μικρή, στη μεγάλη οθόνη. Και βέβαια, και αυτό που είπατε κι εσείς, επειδή τα βιβλία μου έχουν μεταφραστεί, 6 βιβλία μου, σε λίγο και η Εβόρα θα μεταφραστεί και κάποια από τα προηγούμενά μου, τα 5 έχουν μεταφραστεί στο Amazon. Και μάλιστα βλέπω ότι στην Αμερική υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Δηλαδή, πουλούνται πολλά βιβλία και στην Αμερική και στην Αγγλία κυρίως. Είναι για μένα, αν θέλετε, πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι τα βιβλία μου διαβάζονται από ξένους κυρίως. Δεν διαβάζονται μόνο από Έλληνες που διαβάζουν στα αγγλικά και στο εξωτερικό, ας πούμε, τα μεταφρασμένα μου βιβλία. Και είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ λίγοι οι συγγραφείς που ευτύχησαν, οι Έλληνες συγγραφείς, που ευτύχησαν τα τελευταία χρόνια να δουν βιβλία τους να μεταφράζονται στην αγγλική ή και σε άλλες γλώσσες. Να δώσουμε την ευκαιρία στον Πάνο το Σατζόγλου να κάνει εγώ την ερώτησή του. Βάζω από εδώ το ραδιόφωνο και τον ακούω λιγάκι. Ωραία. 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 Επειδή μέχρι και σήμερα ακόμη υπάρχουν περιοριστικά μέτρα στην Αμερική, αγαπητέ Κώστα, στο στούντιο προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται λιγότεροι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρίσκομαι εγώ εκτός και ο Δημήτρης εντός. Θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Θεωρείς ότι ο κόσμος συνεχίζει να διαβάζει βιβλία, μπαίνει σε διαδικασία να το αγοράσει, να το κρατήσει στα χέρια του ή μπαίνουν σε αυτό το σύγχρονο τρόπο πλέον όπως οι νέοι να διαβάζουν ηλεκτρονικά μέσω e-book? Δεν ξέρω αν άκουσες την ερώτηση ή αν την ακούς με καθυστέρηση, Κώστα. Την ακούω με μια καθυστέρηση, είναι αν ο κόσμος διαβάζει βιβλία, σωστά? Ναι. Εάν διαβάζει βιβλία ή προτιμά τις καινούργιες μορφές όπως το e-book. Κοιτάξτε, έγινε μια μεγάλη επανάσταση με τα e-book και με τα Kindle, με τις συσκευές αυτές για το διάβασμα κάποια στιγμή την προηγούμενη δεκαετία, η οποία όμως δεν συνέχισε με τον πρώτο ρυθμό που ενθουσιαστικά έτσι ενθουσιασμένος ο κόσμος. Ο κόσμος διαβάζει πολύ. Εντάξει, εγώ έχω την εξής διαφορά. Τα βιβλία μου στα ελληνικά πωλούνται κυρίως στην Ελλάδα σε χαρτί. Είναι, πώς το λένε, στην κλασική μορφή. Και πωλούνται εκεί. Ναι, τα βιβλία μου στα αγγλικά, τα 5 μου μεταφρασμένα βιβλία τα αγγλικά, τα οποία μπορούν να τα βρουν όλοι στο Amazon, έτσι, πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Αν γράψει κάποιος Κώστας Κρομίδας, Dublin και Y, θα με βρει πάρα πολύ εύκολα το Κρομίδας με Dublin και Y. Τα βιβλία μου λοιπόν στα αγγλικά αγοράζονται κυρίως, τα αγοράζει ο κόσμος κυρίως σε μορφή Kindle, δηλαδή για τα e-book. Βέβαια, το Amazon σου δίνει πλέον τη δυνατότητα να έχεις θέλεις ένα αντίτυπο ενός βιβλίου μου, σου το στέλνει, τυπώνει ένα αντίτυπο του βιβλίου που θέλεις και σου το στέλνει στο σπίτι. Και μάλιστα, δηλαδή όταν το πρώτο άκουσα εγώ αυτό, ότι συμβαίνει, που δεν το ήξερα, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία πριν από 2 χρόνια πριν που ξεκίνησε τουλάχιστον με τα βιβλία μου εμένα, πίστευα ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Λέω, για να σου τυπώνει μόνο ένα βιβλίο να σου στέλνει και είναι πολλές φορές, είναι και λίγο πιο φθηνό, ίσως από ότι μπορεί να το πάρει από ένα βιβλιοπωλείο. Σε κάποιες περιπτώσεις. Αν είσαι κοντά, δηλαδή στην Αμερική, ας πούμε, αν είσαι κοντά εκεί και δεν είσαι κάπου μακριά να στο στείλουμε, όπου πληρώνεις πάρα πολλά με τα μεταφορικά, είναι πάνω κάτω μία ή άλλη. Οπότε τα βιβλία μου, τα αγγλικά, βλέπω ότι τελευταία, δεν ξέρω αν φταίει η καραντίνα, είδα ότι τελευταία πουλήθηκαν και πάρα πολλά βιβλία σε χαρτί.
Δηλαδή κάποιοι παίρνουν και το διαβάζουν σε χαρτί, όχι σε κίνδυνο. Ακόμα όμως παγκοσμίως νομίζω ότι το χαρτί είναι ο βασιλιάς. Δηλαδή τα βιβλία που διαβάζονται σε χαρτί είναι ακόμη ψηλά. Βλέπω όμως, παρατηρώ ότι έχω και πολλούς νέους αναγνώστες, πολλά παιδιά τα οποία είναι νέα, 16, 17, 18 χρονών, βλέπω ότι πλέον στρέφονται σιγά σιγά αυτά τα παιδιά τα νέα να διαβάζουν τα βιβλία μέσα από συσκευές. Είτε με e-book, από τις συσκευές των Kindle, είτε από τον υπολογιστή τους, είτε από το iPad, δεν ξέρω τώρα ο καθένας τι έχει. Για μένα ναι, κυρίως από ταμπλέτες, κυρίως από ταμπλέτες διαβάζουν. Ναι, ναι, τα τάμπλετ γενικότερα. Ναι, και το οποίο είναι και το Kindle η πρώτη μορφή και άλλες μορφές e-book που βγάζουν διάφορες εταιρείες, αλλά και από το iPad βεβαίως πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω λοιπόν εγώ είναι ότι ο κόσμος διαβάζει όμως, δηλαδή το ελπιδοφόρο. Και σας το λέω γιατί βλέπω ότι μέσα στην καραντίνα και τώρα κατά τη διάρκεια αυτή, ας πούμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μου βιβλία που μπορώ να έχω κάποια στοιχεία, όταν βλέπω ότι οι πωλήσεις των βιβλίων μέσα σε 4-5 μήνες, ας πούμε, είναι 50-60% πάνω σε σχέση με πέρσι. Σαφές κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να συμβαίνει με μένα, συμβαίνει και με άλλους συγγραφείς. Βλέπω λοιπόν ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να διαβάσει. Τα καλά βιβλία, δηλαδή αν ένα βιβλίο είναι καλό και βγάλει μια καλή φήμη, ο κόσμος θα τρέξει, θα το αγοράσει, να το διαβάσει, γιατί νιώθει και θέλει. Είναι μια πολύ όμορφη διέξοδος. Είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι να κρατάς ένα καλό βιβλίο στα χέρια σου και να διαβάζεις και να περνάς τον χρόνο σου, είτε όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, είτε όταν πας διακοπές ή οπουδήποτε. Τώρα, αν αυτό το κάνεις με χαρτί ή αν το κάνεις μέσω μιας ταμπλέτας, όπως είπε και εσύ, δεν έχει σημασία. Ο κόσμος σημασία έχει να διαβάζει. Το πώς διαβάζει και το τι διαβάζει είναι ένα άλλο θέμα. Να κλείσουμε λοιπόν με μια ευχάριστη νότα, με μια αισιόδοξη νότα. Πώς βλέπεις το μέλλον της τέχνης σε μια εποχή που είναι κατά πολλούς πιο πεζή. Βλέπουμε ότι προσωπικά έχεις μια επιτυχία και στον ένα χώρο της τέχνης και στον άλλο. Θα θέλαμε να το γενικεύσεις λίγο, γιατί ακούμε και πολλά μηνύματα που δεν είναι τόσο αισιόδοξα σε ό,τι αφορά το μέλλον της τέχνης γενικότερα. Το είδαμε και τώρα με την κρίση, αν και βλέπουμε πολλοί καλλιτέχνες διαδικτυακά να βγαίνουν και σε συναυλίες και σε μουσικές κυρίως παραστάσεις, αλλά και θεατρικές διαδικτυακά, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα, τουλάχιστον εν μέσω πανδημίας, μαζικής διασκέδασης στο θέατρο ή σε μια πραγματική συναυλία και όχι ηλεκτρονική. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή. Δηλαδή, το να πας στο θέατρο, το να πας σε μια συναυλία, όπως είπες, τίποτα δεν μπορεί να το αντικαταστήσει αυτό. Θέλω να πω, η αίσθηση είναι πολύ διαφορετική με το να δεις διαδικτυακά κάτι αντίστοιχο. Θεωρώ ότι η τέχνη, παρόλο τα προβλήματα και όλο αυτό το μεγάλο θέμα που προέκυψε με τον κορονοϊό παγκοσμίως, θεωρώ ότι η τέχνη και οι τέχνες γενικότερα θα βρουν τον τρόπο να εκφραστούν και θα βρουν τον τρόπο να ακουμπήσουν ξανά τους ανθρώπους. Έχει συμβεί στο παρελθόν, μέσα από απογορεύσεις, μετά από πολέμους, μέσα σε πολέμους. Η τέχνη πάντα έβρισκε τον δρόμο. Και το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Θεωρώ ότι και ο κορονοϊός δεν θα είναι, δεν θα έχουμε τον κορονοϊό όλη μας στη ζωή. Θεωρώ ότι τον επόμενο χρόνο όλο αυτό το πράγμα θα έχει λυθεί και θα πάμε παρακάτω και θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Το τι θα μεσολαβήσει όμως είναι πολύ σημαντικό. Το που θα βάλουμε την τέχνη και το πώς θα κρατήσουμε τις τέχνες και γενικότερα το ήθος και όλα τα πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε εμείς οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα γενικότερα, είναι πολύ σημαντικό. Να μην ευτελίσουμε δηλαδή πολλές από τις τέχνες και να τις κάνουμε απρόσωπες μέσα από το ίντερνετ ή μέσα από διαδικτυακές παρουσιάσεις μόνο ή οτιδήποτε. Πρέπει να κρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πάρα πολύ. Θα αλλάξει η ζωή μας πολύ. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω σε τι θα είναι αυτό που θα προκύψει. Οφείλουμε λοιπόν, νομίζω ότι μέσα από την τέχνη ειδικότερα που μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, μέσα από τις τέχνες γενικότερα, να γίνουμε κι εμείς, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να επιδιώκουμε να έχουμε άμεση επαφή με τις τέχνες και όχι μέσω μιας συσκευής ή από μακριά ή οτιδήποτε. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, δώσε μας και πάλι πώς μπορούν να βρουν οι αναγνώστες τα βιβλία σου στην Amazon εδώ στην Αμερική, Κώστα. Λοιπόν, ναι,
Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχάς να πω, είναι επίσης πολύ εύκολο να με βρουν οι άνθρωποι που θέλουν να γνωριστούμε και να έρθουμε σε επαφή με τα social media, και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter. Αν πληκτρολογήσουν Κώστας Κρομίδας με λατινικούς χαρακτήρες, Κρομίδας με double N και Y, θα με βρουν πάρα πολύ εύκολο, οπότε μπορούν να παρακολουθούν τη δουλειά μου από εκεί. Στο Amazon επίσης Κώστας Κρομίδας, αν γράψουν, θα δουν και τα 5 βιβλία μου. Τώρα σε λίγο καιρό θα βγει και το Η Εβόρα, το τελευταίο μου βιβλίο στα αγγλικά, το οποίο μεταφράζεται αυτή τη στιγμή. Και στην Αμερική είναι πολύ εύκολο να προμηθευτεί κάποιο τα βιβλία μου, χωρίς ιδιαίτερο κόστος, είτε σε μορφή ηλεκτρονική, που εντάξει έτσι καλώς είναι χαμηλές οι τιμές, αλλά και στη μορφή, στην πρωτότυπη, στο χαρτί δηλαδή. Επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να διαβάσει και τις κριτικές, οι οποίες είναι πολύ καλές στο Amazon. Είναι μια καινούργια παροχή αυτή, την οποία την έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλει τα ελληνικά βιβλία κάποιο, το να τα παραγγείλει από την Ελλάδα νομίζω ότι είναι αρκετά ακριβό, να έρθει δηλαδή ένα βιβλίο από την Ελλάδα στην Αμερική, αλλά μπορεί πάρα πολύ εύκολα πάλι στα ελληνικά, αν με ψάξει, θα βρει είτε τον εκδοτικό μου είτε εμένα στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram, όπως σας είπα, και θα μπορούμε να έρθουμε σε επαφή για το πώς μπορούμε να στείλουμε κάποια βιβλία στην Αμερική, που συμβαίνει και αυτό. Έτσι, έχουν ζητήσει κάποιοι αναγνώστες μου, ενυπόγραφα κιόλας από εμένα, κάποια βιβλία στην Αμερική. Όποιος θέλει έρχεται σε επαφή μαζί μου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε όλοι σας καλά.